Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα. Με έχεις φοβηθεί, έτσι. Λίγο να τελειώσει. Σε ακόμα ένα Talk to Mad με το Steve Milato. Και την Ελένια Williams. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας έχουμε και τον τυπά μας. Θα το δώσουμε και αέρα φυσικά. Και να πάρει αέρα να παίξει μαζί μας. Θα παίξουμε και σήμερα. Εννοείται. Επίσης να δηλώσουμε, ναι. Δηλώνω υπεύθυνα. Ναι, δηλώσουμε. Ότι έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Mad TV, κάνοντας tag. Κάνοντας tag ένα φίλο σας, μία φίλη σας που θέλετε να παίξετε μαζί φυσικά και κληρώνουμε. Κερδίζετε 5 τυπάδες κάθε εβδομάδα, αλλά πρέπει να βρείτε το κατάλληλο post και να κάνετε tag. Ακριβώς. Τον φίλο σας και τη φίλη σας. Πάντα από την The Silas Games. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί? Κάθε φορά που έρχεται κάποιος εδώ πέρα, ο Στέφανος μου λέει τον ξέρω. Εγώ είχα την τύχη να κάνω σε αυτό το πλάσμα, είναι μια νεράιδα βασικά, έτσι θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Είχα την τύχη λοιπόν να κάνω σε αυτό το πλάσμα την πρώτη της συνέντευξη. Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Έχει δώσει συνέντευξεις πολλές από τότε. Παρ' όλα τα αυτά, δεν πάω να έχω την... πώς λέγεται? Την πρωτιά. Την επίσημη. Είναι... Icon, είναι fashion icon. Έχει βραβευτεί στα βραβεία μας ως teen icon στα Mad Video Music Awards. Θα τη δούμε και φέτος. Και έχει υπέροχη φωνή. Έχει υπέροχη φωνή. Ξεκίνησε από το YouTube. Είναι ένα κορίτσι που μπορώ να πω... Μπορώ να τη χαρακτηρίσω multitasking, γιατί κάνει πραγματικά τα πάντα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εαυτό της, αλλά και όχι μόνο. Και μιλάμε για την Νατάσα Κέι! Δεν τη χαιρετάμε, δεν καταλαβαίνετε εδώ, τώρα. Εδώ. Από μακριά. Δεν πειράζει. Εντάξει, είναι αυτές οι εποχές οι δύσκολες και ο καιρός αυτός ο δύσκολος. Τι να κάνω, μακάρι να φύγει όλο αυτό το πράγμα, γιατί κούρασα. Ναι. Με την καραντίνα. Πώς πέρασες λοιπόν στην πρώτη σου καραντίνα και στη δεύτερη καραντίνα σου? Στην πρώτη μου καραντίνα. Και στην τρίτη που έρχεται, λέει. Α, μη λες τώρα και θα βάζουμε άλλο μπλε στο μαλλί τώρα στην τρίτη. Λοιπόν, η παράδοση της καραντίνας μου είναι το μπλε μαλλί. Οπότε στην προηγούμενη καραντίνα τα είχα πάλι μπλε, βέβαια τα είχα βάψει όλα και μόνη μου, ποτέ ξανά. Τώρα πάλι πήγα, τα έκανα, ήταν κάτι διαφορετικό. Βέβαια, κοιτάω από φωτογραφίες από την προηγούμενη καραντίνα και λέω, ρε παιδιά, ποια είναι τούτη? Καμία σχέση. Σε μένα τουλάχιστον. Σου πάνε πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Γιατί δεν είναι μόνο, είναι μπλε γκρι. Είναι γκρι από πάνω και από μέσα είναι μπλε. Απλά τώρα τα έχω σηκώσει και. Και είναι... μοιάζει και με μια. Όπως μπήκε πριν, που έκανε το intro, το style και το μαλλί, πίσω με ποια μοιάζει. Με ποια μοιάζει? Για πες. Billy Eilish. Με την Billy Eilish. Ναι. Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι μοιάζεις, όντως. Λίγο το... τώρα με τη μάσκα και λίγο το μαλλί. Λίγο με τη μάσκα και λίγο το μαλλί. Λίγο θάλασσα, λίγο... Πιο πολύ μ' αρέσει. Με λίγο προσπάθεια, αλλά... Πιο πολύ μ' αρέσει η Νατάσα, αλλά προχωρά. Εντάξει, τώρα να πω ψέματα να πω. Sorry, παιδιά μου. Λοιπόν, ως προς το κομμάτι της δημιουργικότητας, ως προς το κομμάτι της κατάστασης τώρα με την καραντίνα, πώς βρίσκει αυτή η δεύτερη? Ας πούμε. Η δεύτερη, παρόλο που την περίμενα πιο εύκολη από την πρώτη, γιατί λέω εντάξει, το έχουμε ξαναπεράσει και η πρώτη ήταν και πιο μεγάλη σε διάρκεια καραντίνα. Θεωρώ ότι στην πρώτη ήμουν λίγο πιο productive και πρόσεχα και λίγο παραπάνω και στο τι τρώω και όλα αυτά. Γιατί εντάξει, τώρα αυτή η καραντίνα είναι και μέσα στι γιορτέ, λίγο κουραβιέται, λίγο με λίγο μακάρονο. Πριν ήμασταν πριν το καλοκαίρι, όλοι fit και τέτοια. Πάμε. Σε παρακαλώ τώρα. Και το ναι, αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά όσο μπορώ να γυμνάζομαι λίγο, να πατάω 6. Το εννοώ το 6. Δεν το πατάω έτσι. Βγαίνω έξω και περπατάω. Το πιστεύω. Αλλά τι άλλο. Προσπαθώ να γράψω τώρα κομμάτια και αυτά, λίγο YouTube. Όλα αυτά τα. Όλα, ό,τι. Τα multitasking που λέγες πριν είναι τα αυτά τα λίγο απ' όλα. Την είδαμε τώρα και στο MAD, σωστά. Ακριβώς. Την είδαμε λοιπόν και πριν από λίγες ημέρες σε φωτογραφίες. Ακόμα δεν έχει προβληθεί, γιατί θα προβληθεί σε λίγες ημέρες στα MAD Video Music Awards 27 του Δεκέμβρη στο Mega TV. Εκεί θα απολαύσετε αυτή τη μαγική βραδιά. Λίγο διαφορετική βέβαια. Αλλά το stage πάνω ανεβαίνει και η Νατάσα Κέι μαζί με τις μέλισσες σε μια διασκευή που είχε κάνει ο Χρήστος Μάστορας στο Instagram του, το Jerusalem μαζί με το With or Without You. Και αλήθεια, έχω τρομερή απορία να δω, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ στα ακούσματά σου και στους ήχους σου το Jerusalem. Είναι full, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο με έχετε συνηθίσει. Αυτό. Δηλαδή... Ναι, ενώ τα υπόλοιπα κάθε φορά δεν έρθει, δεν σε έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω κάτι. Τώρα. Αυτό είναι το multitasking που λέω, ναι, που έχει. Πιστεύω είναι και στο πώ καλλιτέχνη να κάνει κάτι διαφορετικό έξω από τα νερά του. Ναι, γενικά πειραματίζομαι. Νομίζω η Ελένια το ξέρει, ναι, από ισχύει. Την πρώτη συνέντευξή μου. Ισχύει. Ναι, αλλά θεωρώ ότι ήταν κάτι πάρα πολύ κοντά σε μένα. Οπότε ήταν και ευχάριστο να το κάνω και σίγουρα και με τα παιδιά, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία.
Και πιστεύω, θεωρώ ότι βγήκε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο από το backstage εκείνη τη ημέρα. Αποκλειστικό! Πριν καν παίξουν τα βέβαια. Οπότε, εγώ λέω να πάμε να το δούμε. Εσείς τι λέτε. Of course we do. Yep. Let's do this. Γίνονται υποπερίεργες συνθήκες, όπως όλοι ξέρουμε. Πώς σου φάνηκε ότι τραγουδούσες χωρίς να υπάρχει κοινό? Ήταν διαφορετικό, γιατί ήταν πιο πολλές συνθήκες με το κλιπ, θα έλεγα. Οπότε ήταν μια διαφορετική εμπειρία. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν παρόμοια συνθήκη έτσι. Ήταν διαφορετικό, αλλά μου άρεσε. Γιατί το καθένα έχει τη χαρά του, θεωρώ. Αυτό. Είχες καθόλου άγχος? Πάντα έχω άγχος. Το άγχος θεωρώ ότι είναι καλός παράγοντας σε όλα αυτά. Δεν μου αρέσει καλό άγχος. Αυτό. Αλλά εμένα μου γίνεται καλό πάντα, δεν έχει τίποτα. Έχεις κάποιο γούρι που κρατάς μαζί σου λίγο πριν τραγουδήσεις ή και πάνω στη σκηνή? Σίγουρα πρέπει να βεβαιωθώ ότι έχω πάρει τη μαμά μου τηλέφωνο να ξέρει τι κάνω. Από εκεί πέρα γούρια δεν έχω. Ωραία. Αυτό. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο τώρα, αυτό το διάστημα που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι? Αυτό το διάστημα που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μου έδωσε αρκετό χρόνο να γράψω κομμάτια. Και με το καλό, θέλω να πω, από τον Ιανουάριο δεν ξέρω, θα πω. Βγάζουμε το καινούργιο μου κομμάτι, το Lockdown, από την Panic. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Sister said it. Τώρα Ιανουάριο θα είναι, νωρίτερα θα είναι. I don't know. Μακάρι να είναι νωρίτερα, να τα απολαύσουμε. Πες μου εσύ, θες αύριο. Αύριο θα το βγάλω. Να σου πω κάτι. Βγάλω το. Θα το βγάλω αύριο επειδή το είπες εσύ. Οκ. Πού θα το βγάλεις για να ξέρω? Δεν σου πω. Είναι μυστικό. Να ευχαριστήσουμε και την Panic, ας πούμε, που σε έστειλε και την εταιρεία μας. Βεβαίως, το team μου στην Panic. Εννοείται, που συζητάτε και διάφορα, κάνετε διάφορα. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, αλλά από την άλλη και τρέχουμε και δεν φτάνουμε και από την άλλη καθόμαστε κιόλας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι μια παράνοια το 2020. Θα ήθελα να ρωτήσω και το act πάνω στη σκηνή που θέλω το συνέστημα με τον Χρήστο Μάστορα, που είναι και τις μέλησες, όλο το group. Ναι. Επίσης, να πω και μια παρένθεση μικρή σε όλο αυτό. Respect στο Μάστορα που πάντα αναδεικνύει και τους συνεργάτες του. Γιατί πολλά group βγαίνει μπροστά μόνο τραγουδιστής. Ο Μάστορας δίνει βάση και πάτημα και στο υπόλοιπο group. Θα τον θεωρώ καλλιτέχνη γενιάς, ότι θα περάσει και θα αφήσει ιστορία. Συμφωνώ. Γενικά είναι όλοι πάρα πολύ καλά παιδιά και περάσαμε και πάρα πολύ καλά σκηνή. Να σας πω τώρα, έβαλα το Μάστορα να χορέψει. Όντως. Χορέψαν. Βασικά, χορέψαμε όλοι. Όλοι και Κώστας και Θάνος, όλοι. Ναι. Όλοι. Τι λες τώρα. Χορέψαμε όλοι. Είναι το. Να μην σας δώσω και ένα λίγο αποκλειστικό ένα ναι, αυτό. Ναι, θέλω. Ναι, περάσαμε πολύ ωραία και στα γυρίσματα και αυτά. Και ήταν, εντάξει, όλο το feeling. Ήταν πάρα πολύ ωραία και τα σκηνικά από πίσω και τα... Αχ, Νατάσα μου, το χάρηκες πολύ όντως, ε. Ναι, τα VMA πάντα τα χαίρομαι. Τα VMA νομίζω είναι τα αγαπημένα μου, πω ό,τι γίνεται όλη τη χρονιά μέχρι στιγμής και ό,τι έχω κάνει. Εντάξει, διαφορετική συνθήκη βέβαια φέτος, έτσι. Δεν είχες το vibe του κόσμου αυτό που... Όχι, από αυτά παίρνουν και ενέργεια καλλιτέχνες. Ναι, συμφωνώ full σε αυτό, αλλά και στα γυρίσματα, επειδή είναι διαφορετικού τύπου κατάσταση. Έχεις τώρα, εντάξει, είχαμε, τι να σου πω, την ομάδα μας, πούμε, μαλλιά, make-up και αυτά και ήταν άτομα από κάτω, ψυχώναμε ένας τον άλλον, ήμασταν εκεί πέρα, έλα πάμε. Κατάλαβες αυτό, αλλά ήταν ωραία, δεν είναι διαφορετικό, αλλά ήταν πολύ ωραία. Αστερόπι μου, θέλεις να πάμε σε break? Ωραία. Αφού μάθουμε βέβαια, ναι, αφού μάθουμε πώς προέκυψε η συνεργασία με τις μέλισσες. Με παίρνουν μία μέρα τηλέφωνο και μου λένε, Νατάσα, κάνουμε VMA, με μέλισσες, λέω, με μέλισσες. Μπράβο. Λέω, ωραία. Θα κάνουμε. Πάμε. Και μετά η επόμενη ερώτηση ήταν, ξέρεις τώρα, με μέλισσες, τι κόμμα θα πούμε. Και μετά μαθαίνω και το Γερουσαλήμ και λέω, έλα, okay. Γιατί το είχα δει, έτυχε και το είχα δει εκείνες τις ημέρες το είχε, cover του. Ναι. Και λέω, okay, πάμε. Ξέρεις, γιατί μου έκανε και λίγο εντύπωση. Οι μέλισσες, όπως είπε και πριν εδώ, είναι συγκρότημα το οποίο έχει αφήσει εποχή και εποχή και... Και αποτελεί πηγή έμπνευσης. Δεν το, ξέρεις, ήταν πολύ αναπάντεχο. Δεν πίστευα ότι θα μου έρθει απλά κάποια στιγμή. Και ήρθε τώρα και... Τρομερά, δε. Και ήρθε τώρα και αυτό που θα δείτε μέσα στις επόμενες ημέρες, 27 του Δεκέμβρη για την ακρίβεια, στο Mega TV, με παρουσιαστή πάντα το Θέμη Γιωργαντά. Πιστέψτε μου ότι το θέμα θα σας αποζημιώσει, γιατί μπορεί να περιμένατε να γίνουν το καλοκαίρι, αλλά εμείς τα κάναμε Χριστούγεννα, γιατί είμαστε αυτοί οι τύποι. Έτσι. Λοιπόν, break για να δούμε το upgrade, κάνει και λίγο ρήμα. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε εδώ τη συνέντευξη με την Νατάσα. Έχουμε και τις fast questions, έχουμε και τον τυπά μας που θα παίξουμε και τα τραγούδια μας και όλα. Yes. Yes, we do.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτή την νεράιδα, ντυμένη στα Veramaun, turquoise, μπλε, it is what it is, yes. Λοιπόν, απολαύσαμε τώρα το upgrade. Θέλω να μας πεις και δύο λόγια για το upgrade. Mm-hmm. Και έχω να, έτσι έχουμε κι άλλες. Θες να με ρωτήσεις ή θες να σου πω. Θέλω να μου πεις εσύ από μόνη σου για τους τηλεστές, για τα όλα. Για τα... Ωραία. Το upgrade ήτανε, βγήκε στην πρώτη καραντίνα. Ήτανε μια... βασικά, και στις αρχές της πρώτης καραντίνας, ναι. Το upgrade ήταν ένα κομμάτι το οποίο, ξέρεις, το είχαμε... Είχαμε καιρό εκεί πέρα, προετοιμάζαμε, κάναμε, ράναμε. Για κάποιο λόγο, λίγο στα comments μας φάγανε ότι λίγο για skinny shaming, λίγο για το ένα, λίγο για το άλλο. Είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο δεν θα, σαν άνθρωπος, δεν θα το έκανα. Και εντάξει, θεωρώ ότι σαν μουσικός, μου αρέσει να πειραματίζομαι, όπως είπα και πριν. Ναι, ισχύει. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα να κάνω, να δω τον εαυτό μου σε αυτό, να δω αν μου ταιριάζει ή όχι, το έκανα. Την περίοδο που το έκανα, το πίστευα, το ένιωθα, ναι. Αλλά στην πορεία, εντάξει, είδα ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι για μένα τώρα, ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο. Αυτό, δεν μετανιώνω κάτι γιατί δεν, ξέρεις, δεν είναι κάτι ότι είχα σκοπό να πω κάτι, να προσβάλλω κάποιον. Αυτό, όλα καλά, παιδιά, πεις, δεν... όλα εντάξει, μη μου... Επηρεάζεσαι γενικά. Ψυχολογικά, αν σε επηρεάζει, δηλαδή. Το συγκεκριμένο ή γενικότερα. Γενικότερα. Γενικότερα τα hit comments, όχι, αλλά αυτό ήταν κάτι που δεν μπορούσα να παραβλέψω. Ήταν εκεί. Ήταν πολύ, ήταν πράγμα. Ναι, κατάλαβες. Αλλά ξέρεις, από την στιγμή που δεν είχα πρόθεση να βγει αυτό προς τα έξω, μου έρθε και λίγο γιατί δεν το περίμενα. Απαντούσες στα comments. Όχι, δεν απαντούσα. Είχα κάνει μια συνέντευξη πιο μετά και το είχαμε συζητήσει. Προτιμούσα να βγει στη συνέντευξη, γιατί όταν αρχίζει μια συζήτηση, είναι μια συζήτηση που δεν τελειώνει, γιατί ο καθένας θα έχει να πει τη γνώμη του. Ό,τι και να έλεγα, δηλαδή ό,τι και να πω μέχρι τώρα, ο καθένας θα έχει να πει κάτι. Από μεριάς μου, έχω να πω ότι, okay, αν κάποιος παρεξηγήθηκε, συγγνώμη, δεν ήθελα. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έκανες και εμένα. Αυτό. Απλά σαν άνθρωπος, όπως και όλοι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πειραματιζόμαστε όλοι. Ισχύει. Αλλά η διαφορά είναι ότι οι δικοί μου πειραματισμοί είναι μαζί με πολύ κόσμο. Δεν είμαι. Αυτό. Δεν σε πλήγωσε κάτι, δεν σε στεναχώρησε. Στεναχωρήθηκα που έγινε αυτό και δεν. Το φανταζόμουν αλλιώς. Κατάλαβες. Φανταζόμουν ότι θα πήγαινε κάπως αλλιώς όλο αυτό και ξαφνικά πήγε τελείως αλλιώς. Αυτό μόνο. Αυτό. Πειράζει, και πέρα, εντάξει, μαθαίνουμε, ξέρω εγώ, και προχωράμε παρακάτω. Θα επέτρεψε το YouTube το να κάνεις βίντεο, ετοιμάζεις κάτι, να κάνεις κάτι τέτοιο ή όχι? Κάνω στο YouTube, τώρα έχω τη σειρά μου που δεν μπορώ να πω ότι ανεβάζω συχνά, αλλά ανεβάζω οπότε... Μιλάμε εδώ μεταξύ για το master του YouTube εδώ πέρα, γιατί που ξέρει ότι το YouTube σημαίνει συνέπεια, το YouTube δηλαδή το έχει πιάσει από τις πολλές αρχές του. Ναι. Παρόλα αυτά τώρα, επειδή είναι πολλά, είναι αρκετά πράγματα, γιατί έχω και το πτυχίο μου για τη φωνητική το Φεβρουάριο, οπότε έχω και αυτό, έχω και τα από εδώ, τα τραγουδιστικά είχαμε, τα VMA, όλα αυτά. Δεν μου είναι πολύ εύκολο, αλλά όταν έχω, ξέρεις, την όρεξη και λέω πάμε. Θεωρώ ότι για να βγει και κάτι καλό προς τα έξω πρέπει να είσαι και εσύ. Δεν θα καθόμουν να καταπιέσω τον εαυτό μου και να πω άντε πάμε να κάνουμε βίντεο. Γιατί δεν το βλέπω έτσι στο YouTube, πάντα το βλέπω σαν ευχαρίστηση, κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό, τώρα θέλω να ετοιμάσω να ανεβάσω και κάνα cover, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω. Ισχύει. Και θέλω να κάνω αυτό τώρα, αλλά θα δείξει. Έχεις σκεφτεί τι θέλεις να κάνεις, κομμάτι? Ναι. Αλλά, να πω. Πες το. Εντάξει. Το άκουγα σήμερα. Είχα πολύ καιρό να το ακούσω. Τον Κριστιαν τον θυμάσαι? Ναι, ναι. Ωραία. Είχε βγάλει μία μπαλάντα που λέγεται Rift. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μου έβγαζε πάρα πολύ αυτό το feeling τώρα, γιατί τώρα θεωρώ ότι είναι και μια περίοδος επειδή... Μπαλάντα. Είναι και πολύ... Crystal είναι μπαλάντα full, δεν είναι, μόνο εγώ το νιώθω. Θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν το έχω πει τίποτα ακόμα. Οπότε απλά θέλω να το βγάλω και να το στείλω, κατάλαβες. Okay. Πολύ ωραίο. Ναι. Ναι. Τον Κρίστιαν, θυμάσαι τι σου έλεγα από τότε. Μιλάμε μέχρι και σήμερα με τον Κρίστιαν. Τι λες τώρα. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι από τότε. Κοίτα να δεις πώς έχουν αλλάξει μερικά πράγματα από τότε μέχρι τώρα. Πώς εδραιώνονται σχέσεις όμως, πώς εξελίσσεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, να πάμε σε κάποιο προσωπικό. Ρώτα, πήγαινε. Ό,τι θες. Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο? Όχι. Ή δεν είσαι ερωτευμένη επειδή είσαι... Όχι. Όχι, αυτή την περίοδο I'm doing business and minding my own business. Τι θα μπορούσε να σε κάνει να ερωτευτείς κάποιον? Τι θα μπορούσε... Ξέρεις τι, μ' αρέσει πάρα πολύ όταν ο άλλος κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνω. Δηλαδή, θα μπορούσα άνετα, πιστεύω, να ερωτευτώ κάποιον που τραγουδάει
και ειδικά αν ξεσβγάζει και κομμάτια που δείχνει τη φωνή του. Καλή ώρα, μπαλάντες και τέτοια. Αλλά δεν ξέρω, πολλά παίζουν ρόλο. Αλλά αυτή την περίοδο συγκεκριμένα που μιλάμε τώρα και δεν μπορείς να δεις κανέναν και είναι όλα μέσα από... Ισχύει. Δεν είμαι τώρα να γνωρίζω κόσμο από ίντερνετ και αυτά, δηλαδή όχι. Δεν και ποτέ δεν ήμουν υπέρ αυτού, τώρα ακόμα πιο πολύ, οπότε... Που μπορεί το χαρακτηριστικό που κοιτάς έναν άντρα παιδί μου και σε τραβάει και λες... Εξωτερική εμφάνιση, με, τι... με το που τον βλέπω εννοείς. Αφού καλώς ή κακώς, ρωτήσε πρώτα με τα μάτια. Πρέπει να σε αρέσει αυτό που βλέπεις. Συμφωνώ. Έχω δυναμία στα baby face πάρα πολύ. Νομίζω είναι αν ένα πράγμα, δηλαδή ξεκινάμε από baby face και μετά τώρα ξανθώς είναι. Μιλικρινώς είναι, δεν τα χαλάσω τώρα να σου πω θέλω να έχει καστανά μάτια, ξέρω εγώ. αν έχει baby face και αυτά, από εκεί ξεκινάει για μένα. Ξέρεις τι, εγώ αισθάνομαι ότι είσαι και μια, για να φύγουμε από το ερωτικό κομμάτι, αισθάνομαι ότι είσαι ένα κορίτσι και, που αγαπάς και πολύ τις γυναίκες. Ναι, μου γενικότερα... Μου το βάζεις πολύ αυτό, δηλαδή ότι, ότι έχεις σταθερές φίλες, ας πούμε, ξέρεις, ότι έχεις δυνατές φιλικές σχέσεις mm-hmm. και με γυναίκες και όλες, γιατί έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ να πω η γυναική φιλία. Ναι, γιατί... Ότι καλά οι γυναίκες δεν κάνουμε φιλίες και... Βλακίες. Όχι. Μην κάνεις έτσι το κεφάλι. Έχω λίγες και καλές. Εντάξει, έχω λίγες και καλές φίλες. Και γενικότερα είμαι πολύ υπέρ του ότι. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ να υποστηρίζω και να ξέρεις όταν και κάποια φίλη μου έχει να κάνει κάτι και αυτά. Είμαι εκεί. Πάμε και αυτά. Μ' αρέσει. Θεωρώ ότι, ας πούμε, αν πάρεις ένα κομπλιμέντο από γυναίκα, εγώ το θεωρώ ανώτερο από το να πάρεις. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Και το χαίρομαι πιο πολύ προσωπικά, τώρα δεν ξέρω. Έχουμε βρει και μια φωτογραφία της στο Instagram, γιατί αυτό θέλω. Που έχει, είναι μια. Για να δω. Για πες. Ωραία, Ρόπη. Περίμενε. Α, η Χάνα. Είστε πολλά χρόνια. Η Χάνα είναι. Λοιπόν, η Χάνα με ξέρει από 1,5 χρονών, κυριολεκτικά. Η Χάνα είναι κολλητή μου, είναι από Αγγλία. Και ήμασταν εκεί, η φωτογραφία αυτή είναι στο μπαρ του Θήμου με τον μπαμπά μου που πήγαινα κάθε καλοκαίρι, το Rumors Bar στην Go. Και ήμουν κάθε 2 μήνες το καλοκαίρι ήμουν εκεί και εκείνη έμενε στην Go. Γιατί πήγαινε τέλος πάντων, μένανε εκεί και πήγαινε σχολείο κάποια χρόνια και αυτά. Και κάθε βράδυ ήμασταν μαζί και κάναμε καραόκι στο μπαρ. Οπότε Χάνα από τότε μέχρι τώρα με ξέρει. Και είστε ακόμα. Ναι. Ναι, είναι πολλά. Πόσα είναι, 20 χρόνια. 18. Είναι πολύ σημαντικό και ωραίο αυτό. Ναι. Μα είναι πολύ ωραίο να βλέπεις και να βλέπεις και γυναίκες που στηρίζουν άλλες γυναίκες και στο χώρο. Ξέρεις, δεν είναι. Απ' τη μία δεν είναι εύκολο, αλλά από την άλλη, αν υπάρξει, είναι πολύ δυνατό. Ας πούμε, έχεις μια καινούργια φίλη που την Evelyn, για παράδειγμα. Ναι, καλέ η Evelyn. Εντάξει, η Evelyn καινούργια. Την Evelyn την ξέρω σχεδόν 2 χρόνια τώρα. Απλά νομίζω περισσότερο αυτό το χρόνο το δείχνουμε πιο πολύ στα social. Α. Ναι, με την Evelyn κάνουμε παρέα νομίζω εδώ και 2 χρόνια, ναι. Εντάξει, η Evelyn είναι γυναικάρα, είναι καταπληκτικός άνθρωπος πραγματικά και την αγαπώ πάρα πολύ γιατί και με έχει βοηθήσει και με συμβουλεύει πάντα και το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ αυτό. Και είναι πάρα πολύ fun to be around with. Πώς γνωριστήκατε με την Evelyn? Με την Evelyn γνωριστήκαμε σε ένα ταξίδι. Που πήγαμε. Από αυτά που λέγαμε πριν. Πού είχαμε πάει. Είχαμε πάει με μια εταιρεία στην Μύκονο. Oh. Και ήμασταν influencers από όλη την Ευρώπη και αυτά. Mm-hmm. Πολύ φαν ταξίδι. Και γνωριστήκαμε εκεί πέρα. Και στην ουσία κάναμε διακοπές μαζί, δηλαδή κατευθείαν. Κατάλαβες διακοπές. Και μετά γυρίσαμε Αθήνα και επειδή ταιριάξαμε πολύ και στο ταξίδι και αυτά, συνεχίσαμε, κρατήσαμε επαφές. Και εδώ είμαστε. Θα γράφεις τραγούδι πιο εύκολα για φιλία ή για έρωτα? Νομίζω για έρωτα. Ναι, νομίζω για έρωτα γιατί σου βγάζει πιο πολύ το συνέστημα, είναι πάντα πιο έντονο στον έρωτα. Εκτός αν από φιλία έχει πληγωθεί και έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Εντάξει, ναι. Γιατί για φιλία, ας πούμε, να σου βγάλει κάτι πάρα πολύ χαρούμενο, δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο με το να είσαι με κάποιον και να. Έχω πειραματιστεί, αλλά ξέρεις τι, ως φορές έχω προσπαθήσει να γράψω κομμάτι όταν είμαι σε μια φάση περίεργη που μου αρέσει κάποιος. Μετά τα ακούω μετά από μια-δυο εβδομάδες και λέω, ρε παιδιά, κάτσε λίγο, οκ, ακουγόταν, αλλά τώρα, τώρα είναι λίγο. Ναι. Βάζεις τα κομμάτια στους φίλους, ρε παιδί, να τα ακούσουν πριν κάνεις οποιοδήποτε release. Ναι. Ναι. Αλλά πάντα προσπαθώ να είναι προς το τελικό στάδιο, γιατί... Για να είναι ξέρεις, λίγο πιο αντικειμενική κρίση, γιατί είναι αλλιώς, δεν ξέρει είναι αλλιώς άλλο. Και είναι διαφορετικά όταν το ακούς έτσι πιο πριν. Αλλά και οι φίλοι μου, εντάξει, σαπορτάρουν και αυτοί πολύ. Καλά, εννοείται. Η οικογένειά σου? Και η οικογένειά μου, φουλ, και ο μπαμπάς και η μαμά. Εντάξει, όχι, και ο μπαμπάς και η μαμά είναι εκεί, τα βλέπουν όλοι, καμαρώνουν. Επειδή είσαι τώρα 2 χρόνια ουσιαστικά ενεργά στο χώρο. Ναι. Και η Εύελιν, ας πούμε, η Εύελιν πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Η Εύελιν, καλέ, ουουουου! Η Εύελιν τι συμβουλές σου έχει δώσει, ας πούμε?
Κοίτα, η Evelyn γενικότερα με έχει βοηθήσει να καταλάβω λίγο παραπάνω τα πώς πράγματα, λειτουργεί. Να προσέχω λίγο παραπάνω τα πράγματα. Γιατί εντάξει, είναι η αρχή και οτιδήποτε κάνεις, όσο και να περνάω εγώ τη φάση μου τώρα και σαν Νατάσα ή οτιδήποτε, μένουν αυτά που κάνεις, καλός ή κακός. Οπότε με έχει κάνει να σκεφτώ λίγο παραπάνω τα πράγματα, την κάθε μου κίνηση ακόμα πιο πολύ. Γιατί δεν είναι ότι ήμουν κι εγώ, ξέρεις όπου να είναι, αλλά όντως με έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό. Και με έχει βοηθήσει και παραπάνω στο να προσέχω το πώς θα είμαι κάθε φορά, ενώ και στην εμφάνιση πάντα, ξέρεις την συμβουλία μου λίγο σε φάση αυτό ή το άλλο. Με την Evelyn, να το πω, η Evelyn, αυτά που φοράς στα VMA της Evelyn είναι. Αλήθεια. Ναι. Έλα. Yes, από την προσωπική συλλογή της Evelyn. Ναι, είχαμε ρίξει τρέξιμο με την Evelyn για τα VMA. Τι κορίτσι κι αυτό. Την αγαπώ πολύ. Είναι σκέψη. Τα φιλιά μας. Πολλά, πολλά. Πολλά το VMA, ναι. Τώρα και όλες αυτές τις παραγωγές που γίνονται, πόσο δύσκολο είναι που ήταν κλειστά τα μαγαζιά τους στη λίστα για να βρουν τα ρούχα, να στηθεί όλο αυτό. Είναι φοβερό. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί σε αυτό το project δουλεύαμε τώρα και με το Λάρι. Ο Λάρις που. Εγώ με το Λάρι δουλεύω πάντα σταθερά και αυτά. Και προσπαθούσαμε όλοι λίγο να ξέρεις, να το βρούμε από εδώ από εκεί, πώς θα γίνει. Γιατί τώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όντως. Και ήταν και όλο... Με τη μετακίνηση, με τα χαρτιά, με τα τεστ, τα rapid από εδώ, από εκεί. Ναι, κάθε φορά που πηγαίναμε κάναμε τεστ εννοείται. Και ήταν όλο ένα πράγμα τώρα, αλλά τα καταφέραμε και εντάξει, πιστεύω. Και πιστεύω, όχι πιστεύω, εγώ είμαι σίγουρη ότι η εικόνα και αυτό που θα ακούσετε θα σας αποζημιώσει. Να δούμε, θα μου πείτε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε μόλις επιστρέψουμε. Εννοείται. Εγώ είμαι έτοιμος να σας... Δεν ξέρω πώς παίζετε το παιχνίδι σωστά. Ωραία, Στέφανα, θα μας δείξει πώς παίζετε το παιχνίδι Ωραία. Σωστά. Okay. Έχουμε και γρήγορες ερωτήσεις. Fast mad. Yes, yes. Πράγματα okay. Που είναι πάρα πολύ απλά, αλλά που ενδεχομένως δεν ξέρει κανένας για σένα. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο YouTube. Να βλέπετε τις εκπομπές σας, περίπτωση που τις χάσετε. Δεν θέλω να τις χάσετε, αλλά τις βλέπετε την ώρα που παίζουνε. Σωστό. Σωστό. Μετά όμως μπορείτε να τις ξαναδείτε και να τις ξαναδείτε. Θα τις αφομοιώσετε. Εννοείται. Και να κάνουμε ένα τεστάκι να τα ξέρετε απ' έξω. Σωστό. Και μην ξεχνάτε φυσικά ότι μπαίνετε στο Madrid 106,2. Μας ακούτε εκεί για μουσική 24/7 και φυσικά όλες τις επιτυχίες. Και ένα break και επιστρέφουμε με την Νατάσα σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, με πάρα πολύ διάθεση και έτσι, όρεξη και φαν διάθεση, γιατί θα παίξουμε σε πολύ πολύ λίγο με τον τυπά μας από τη The Silas Games, αλλά... Και έχουμε και το Fast Mad. Λοιπόν... Και λέμε για το διαγωνισμό, θα σας τα ξαναπώ όταν παίξουμε τον τυπά, να ξέρετε. Οκ, okay. Εγώ θα έλεγα να κάνεις εσύ τις ερωτήσεις, την Νατάσα. Οκ. Okay. Πώς φάνεται. Για πες. Έτοιμοι. Πάμε. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό, παστίτσιο. Χρώμα. Μπλε, μαύρο. Λέει μαύρο. Τώρα, το μαύρο, αν το μετράτε για... Μετράει. Μαύρο, εντάξει, το μαύρο μου άρεσε πολύ κλάση. Πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο? Παίζω πιάνο, τραγουδάω, γυμνάζομαι, διαβάζω κανένα βιβλίο, προσπαθώ δηλαδή. Πολύ γρήγορη. Αυτό και γρήγορη. Netflix, λίγο, όχι τόσο. Έχω πολύ Netflix. Λίγο. Τι ομάδα είσαι? Τι ομάδα είμαι, δεν είμαι. Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Τι ζώδιο είσαι? Κρυός, μοριστικό πολέοντα. Τι είναι η αγαπημένη σου συνήθεια? Συνήθεια. Να φτιάχνω καφέ το πρωί, ξέρω εγώ. Αγαπημένη σου κακιά συνήθεια? Τύπου guilty, ξέρω εγώ. Ναι. Guilty pleasure. Guilty pleasure, ναι. Ξέρω εγώ, να τρώω junk. δεν είναι. Ποιο όνειρο θα θέλεις να γίνει πραγματικότητα? Τι να πω, δεν ξέρω. Έχω 2-3. Θέλω κάποια στιγμή να πάω Eurovision. Κάποια στιγμή. Θα, ναι. Θέλω, τι άλλο. Παιδιά, ξέρεις τι θέλω. Να έρθει ο Justin Bieber στην Ελλάδα και να του κάνω opening. Δεν έχει έρθει ποτέ αυτός ο Χριστιανός εδώ πέρα. Έλεγε. Ας έρθει. Ας μην το κάνω. Ας είμαι από πίσω. Ας έρθει στην Ελλάδα, κορίτσι μου, και μετά ας κάτσουμε από κάτω εκεί στην αρένα να καθόμαστε. Αυτό. Ας κρατάω τα τέτοια. Έχω πρόβλημα κι εγώ. Ας το σκουπίζω τα παπούτσια, δεν με νοιάζει. Είμαι κι εγώ μία από αυτές. Πώς θα περιγράψεις τον εαυτό σου με μία λέξη? Μία λέξη. Πολύχρωμη. Ισχύει. Πρωτότυπη λέξη για να περιγράψει τον εαυτό σου, όντως. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Ισχύει. Μεγαλύτερο σου φόβος? Τα φίδια, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Έχω πει το φίδι και εγώ την μεγαλύτερο μου φόβος. Νομίζω τα. Κοίτα, με τα ύψη έχω κάνει πολλά τον τελευταίο χρόνο που έχω να κάνω με ύψη. Δηλαδή και paragliding έκανα και αυτά. Και στο Elephant Park στα 70 μέτρα εκεί πέρα που κάθε φορά είμαι έτσι. Στις καρέκλες έχω ανέβει. Κάθε φορά λέω εντάξει, αλλά δεν πειράζει, αλλά είμαι έτσι πάνω. Αλλά ναι, τα ύψη δεν θα έλεγα. Τα φίδια. Μεγάλη. Τα φίδια, ας είναι. Δεν ξέρω γιατί, μεγάλη φοβία. Τα φίδια. Ναι. Καλά, ρε παιδιά, ποιος δεν τα φοβάται. Με ποιο διάσημο θα αναβαγούσες ένα νησί?
Ελληνική ομπή και ξένη ομπή. Και τα δύο. Ναι. Ένα και ένα. Justin Bieber θα συνάδω. Δεν ξέρεις τι. Και ο Τίμωθη Σαλαμέ μου αρέσει πάρα πολύ από ηθοποιού. Οκ. Okay. Το να πω. Okay. Να πω αυτόν τώρα για την αλλαγή. Όποιον θες, παιδί. Ωραία. Ναι. Και από Έλληνε. Οτιδήποτε. Ναι, άντρε, γυναίκα, τι θες. Έλα μου, ντε. Με ποιον. Να ναυαγούσα κιόλα. Πρέπει να σκεφτώ και κάποιον που θα μπορούσα να. Ναι, να υπάρχει. Χημεία. Χημεία. Έλα μου, ντε. Με την Εύελιν, ρε παιδιά. Με την Εύελιν. Εδώ το έχω, εδώ. Αυτό εδώ το έχω. Με την Εύελιν θα πήγαινα. Και θέλω να το πω και μου λέει τρεπμή το πήγαινα. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Και ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι. Ναι, ναι, δεν ρωτήσα. Αυτή την περίοδο γενικά. 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 Generally. Ναι, γλάμουντε. Τώρα ακούω πολύ. Με έχει πιάσει και ακούω Zeros και 90s και αυτά. Θα πω. Justin Timberlake το. Sexy, sexy back, αυτό λέει. Sexy back. Τι είπες τώρα. Yeah. Τι είπες τώρα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Steve, αυτό το κομμάτι της εκπομπής μπορείς να πάρεις όλο πάνω σου γενικότερα. Oh, yes, I will demonstrate the... you my acting skills, να πούμε. Okay, and we have to my play. You have my attention. Yes, yes. This England, it's the best. This is a doll. This is my friend Tipas. Okay. Okay. We welcome to talk to Matt. Oh, okay. Okay. Δεν θέλω να ξέρω τι σχολιαστέ ρόλο από πάνω. Όχι, όχι τίποτα. Μια χαρά, όλα καλά. Όλα τέλεια. Αν ρωτάει, είναι η μητρική σου γλώσσα απλά γιατί θα μιλάς τόσο καλά. Γι' αυτό. Ναι, είναι από το Newcastle. Ναι. Πάμε αυτό, είναι λίγο πιο δύσκολο. Για πες, τι κάνουμε. Τι είναι. Τι επάγγελμα κάνει. Τι επάγγελμα κάνει ο τυπάς, πρέπει να καταλάβουμε εμείς. Είναι ένα παιχνίδι παντομήμα ουσιαστικά. Πάντα μας βοηθάει ο τυπάς όμως. Πρέπει να το κάνεις σε μένα τώρα, γιατί δεν αυτό. Ορίστε. Αυτό κάνω εγώ. Τι επάγγελμα. Ναι. Ξυρίζεται. Κόμμα. Κόμμα. Βγάζει. Ψήρες. Όχι, ρε. Αποτρίχωση. Είναι. Είσαστε κοντά στην αρχή. Κομμωτήριο. Ναι, αλλιώς πώς λέγεται το κομμωτής αλλιώς. Μπάτμπερ. Yes! Το oh, God! Ένα μηδέν, ladies. Okay. Πάλι να χάσεις. Σταμάτα! Άμα θες, μπορώ να κάνω, δεν το ξέρω. Όχι, εντάξει, όχι, στο δίνω, στο δίνω, στο δίνω. Μπορεί να το ξέρω. Το δίνω. Κάτσε τώρα, γιατί ψάχνω να... Μην ξεχνάτε να μπαίνετε, παιδιά, στο διαγωνισμό μας στο Instagram. Για να κερδίσετε. Το τυπάκι εσείς, βρίσκεται το σχετικό post. Λοιπόν, από The Silas Games, τι κάνει τυπάς. Τι κάνει τυπάς. Κοιμάται. Τι βλέπω, Στέφανε. Ναι. Το χέρι έχω σηκώσει, μωρέ. Οκ. Ακόντιο. Α, όχι, όχι. Σφαίρα. Σε... Α, εντάξει, έλα. Ένα, ένα, ladies, πάμε για τον πόντο νίκης. Έλα. Αλλά τα acting skills μου δεν ακούγα. Τα acting skills μου είναι φανταστικά. Εδώ με το τέτοιο... Εδώ, εδώ, εδώ. Ποιο? Παραπλάνησες λίγο με το χέρι εδώ. Λέω, κοιμάται, προχωράει, υπνοβατεί. Πετάει το μαξιλάρι. Αυτό ήταν. Το. Καταλαβαίνουμε από αυτό ότι η σχέση Νατάσας με, τη, με τον ύπνο τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ έντονη. Ή καθόλου. Και τα δύο, είναι με τις μέρες μου. Οκ. Okay. Α, βρήκες. Δεν του έδωσα από ενθουσιασμό. Για πάμε. Τώρα τι προσπαθούμε να καταλάβουμε. Τι κάνει. Πας. Τι κάνει. Κάτι δεν βλέπω. Τι είναι αυτό. Ποια είναι τα αυτή του. Σκουλαρίκι, τρυπάει. Τέτοιο, πίρσετ. Yes. Δεν μπορούσα να νικήσει μια φορά. Θες να πάμε άλλο, άλλο ένα, έτσι, να, για, για την... Ναι, λέει η Αστέρα, πάμε άλλο ένα. Μια φορά να νικήσεις, βρε ναι, κομπάρα. Ναι, λέει, ισοπαλία τουλάχιστον, παιδιά. Ισοπαλία, ισοπαλία. Τι ισοπαλία, είναι 2-0. Όχι, ο Άι, δύο είχα λέει, πριν το πήρε τον πόντο. Ναι, 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 sorry. Λοιπόν. Έχεις δυσκόβει από μόνος του. Χαιρετάει. Ναύτης. Αεροπορία. Στρατός. Χαιρετάει στρατιωτικά. Εντάξει, έλα, οκ. Okay. Είδες! Εντάξει, οκ, okay, είναι το 2-2. Είναι το 2-2. Είναι το 2-2. Μετά, αμέσως μετά έρχεται η ρεβάνς γιατί η Νατάσα και εγώ θα παίξουμε... Sing the man. Τι? Ποιος? Γιατί ρε, παιδιά. Θέλει η Αστερόπη να κάνουμε άλλο ένα, γιατί είναι 2-2. Εντάξει, άλλο ένα, άλλο ένα. You want my acting skills, να πούμε, όχι επειδή είναι 2-2. Η αλήθεια είναι ότι θέλεις τα acting skills του Steve, οκ. Εντάξει. Λοιπόν. Το ακούμε. Το ακούμε.
Μην ξεχνάτε ότι βρίσκεται το post και ένας τυπάς την ημέρα κληρώνουμε για εσάς. 5 τυπάδες δηλαδή την εβδομάδα από τη The Silas Games. Ένα παιχνίδι παντοβή μας, ακόμα και στην καραντίνα τώρα, το οποίο μπορείτε να παίξετε ακόμα και μέσα από webcam. Και τον έχετε και στο σπίτι εκεί πέρα και κάνετε παρέα. Βλέπετε τι ωραία που περνάμε εμείς. Θα το κάνω εγώ με τον τυπά αυτό. Πρέπει να το κάνω εγώ με τον τυπά. Ωραία. Να το κάνεις εσύ με τον τυπά. Ναι. Θα το κάνω μία από σένα, μία από σένα. Ωπέρα, παιδιά. Μητούλες κάνετε. Μαμά ναι, και γιος είναι αυτό. Πώς λέγεται αυτό. Εσκιμός. Λέγεται κάπως το κάνω. Εσκιμός. Φιλί Εσκιμόου. Ναι. Φιλί Εσκιμόου. Ναι. Τι βρήκες. Έλα, είναι το χαρακτηριστικό των Εσκιμών, εντάξει. Επειδή λόγω του κρύου οι Εσκιμόοι δεν μπορούν να φιλεθούν κανονικά στο στόμα, φιλείται με τη μύτη. Κάνουν με τη μύτη. Ναι, είναι το χαρακτηριστικό. Ούτσου, εγώ, μαμά παιδί, μαμά παιδί, μαμά παιδί. Εντάξει, είσαι λίγο και πιο μεγάλη, να ξέρεις, είναι λογικό. Ισχύει. Είναι διαφορά και ηλικίας, παιδιά, την έχει γεράσει. Ποια διαφορά ηλικίας, 21, 22 μισό, Ελένια, τώρα τι της κόβεις. Πόσο 22 μισό. 22 μισό. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break με αυτή το σύντομο της σχόλης, παρακαλώ. 30. Ευχαριστώ, σύντομο. Last but not least, εδώ είμαστε. Πάντα στην παρέα μας είναι η Νατάσα και πριν να παίξουμε, θέλω να σε ρωτήσω για το τραγούδι που θα βγει από ό,τι κατάλαβα. Θα το κάνεις έτσι release μέσα σε αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Και το είπες κιόλας και στο βίντεο. Ναι. Θες να μας πεις και δύο λόγια γι' αυτό. Πότε το έγραψες. Το lockdown το έγραψα. Στο lockdown. Ναι, στην πρώτη καραντίνα εκεί προς τα. Για περίμενε, στην πρώτη καραντίνα. Όχι στην πρώτη καραντίνα. Τώρα, λίγο πριν τη δεύτερη καραντίνα ήταν. Okay. Ήταν από τα κομμάτια. Εντάξει, κάποια κομμάτια παίρνει καιρό να τα γράψεις. Αυτό το γράψαμε μέσα σε 10 λεπτά. Οπότε ήρθε έτσι, καραμπάμ. Θεωρώ ότι είμαι ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτό που πιστεύω ότι μου ταιριάζει τώρα. Mm-hmm. Το κομμάτι έχει λίγο επιρροές από Zeros και 90s που είναι οι αγαπημένες μου εποχές. Οπότε λέω, αν να κάνεις, θα κάνεις κάτι τέτοιο. Και είναι μισό ελληνικό, μισό αγγλικό. Αλλά είμαι με ελληνικό στίχο, επιτέλους. Είμαι με ελληνικό στίχο, επιτέλους. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Το πας σιγά σιγά, το πας λαό για να μπεις στο ελληνικό. Α, δούμε. Για να μπεις στο ελληνικό, κάτσε να με πάει μισό-μισό. Ωραία. Πάμε, προχωράμε, συνεχίζουμε. Ναι. Αυτό περίμενα πάρα πολύ. Αν υπομονώ να το ακούσω, θα μου πεις τη γνώμη σου. Ελπίζω να σου αρέσει. Εγώ δεν μπορεί να σα αρέσει. Να πεις κι εσύ, αλλά τώρα που. Εντάξει, το δέχομαι. Αφήνουμε στις κυρίες από εδώ. Λοιπόν. Εγώ στείλα απ' έξω. Δεν το είπα ποτέ. Λοιπόν, we begin now. Welcome to the Jordi Shore. Yes. Yes. Now the game. Sing together to mud. Yes, okay. Yes, okay. I give you the word. Yes. And I do the song, I sing it. Yes, but with any synonyma. Τι συνώνυμα, τι, με τη λέξη αυτή και με όλα τα παράγοντα τη λέξη συνώνυμα. Α, οτιδήποτε. Τα παράγοντα. Να τα σώσω, να τα σώσω, μάλιστα. Λοιπόν, θα μας δώσει μια λέξη και εμείς από αυτή τη λέξη θα πρέπει να βρούμε τραγούδια. Γιατί παράγωγα εννοεί, έτσι. Παράγωγα εννοεί, σε επίθετο, επίρρημα. Ναι, ναι. Συνώνυμα. Γιατί είμαι αγγλέζικα, is best. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Ποια είναι η λέξη. Δύο, ναι. I give you the word now. Yes, okay. Give it. Do φεύγω. It. Φεύγω τα λέμε downtown. Είναι η πρώτη λέξη από το κοινό μου κομμάτι. Αλλά εντάξει, okay, δεν το βάζω, δεν το βάζω. Όχι, βάλτε το. Με περνάει, περνάει. Φεύγω τα λέμε downtown. Ωραία. Πάμε. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια. Ερωτευμένους και έγκριμια. Ωραία. Φεύγω. Άλλο. Άλλο. Ναι. Α, κι άλλο. Εσύ. Φεύγω. 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 Δεν έχει και. Χατζιγιάννη. Έλα. Χατζιγιάννη. Ναι. Χατζιγιάννη. Δεν φεύγω να φύγουμε μαζί. Στον Ανά είναι πολύ καλό. Το έχω παρατηρήσει. Είσαι πολύ καλό. Καμιά αγγλική λέξη δεν έχει με ελληνικά στα βάζει. Εγώ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχει το τραγούδι μου. Φεύγω τώρα, πιάσε με. Αν βάλε. Είδες. Πώς σου φάνηκε. Σειρά σου. Αυτό πάλι. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου. Πώς το πει. Δεν έχει και. Τι, φευγά τώρα, σφευγαλέως. Πέγγι Ζήνα. Περίμενε. Φεύγω. Φεβιό. Παντελίδης, Πάολα, Ζευγαρά, δεν έχουν μία λέξη να τραγουδήσουν. Δεν γίνεται. Πέρα τραγουδήσει τραγούδι. Αχ, περίμενε. Το χρόνος ξεκινάει 5, 4, τώρα είναι το 3, 2,
Ένα. No, να σου πω κάτι. Μισθαίνει, στα χέρια μου κρατάς σφιχτά και χτύπα τη μοίρα, γιατί το πήγες πολύ καλά. Ήμουνα κοντά, ήμουνα πολύ κοντά. Φύγε και εσύ που νομίζεις ποια είσαι. Τέλος, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Άλλο, άλλο, δώσ' μου Αλέξη, παρακαλώ. Oh, θέλει άλλη λέξη. Άλλη λέξη, δεν μπορώ να έχω άλλη λέξη. Δάκρυ. Βρήκες και στο άλλη λέξη. Αυτή μπορεί τώρα. Η Φίλτα την Παπαρίζου δεν θα έχει ένα που να λέει δάκρυ μέσα. Σίγουρα. Μα δάκρυα κύδρο. Μα δεν... Μα δεν θα δάκρυσω πια για σένα. Εντάξει, άλλο, δώσε μου άλλη λέξη. Κοίτα, μας διώχνουν όπως καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Εντάξει. Σκούζει αστερόπια από πάνω. Θα κάνουμε μόνο αυτό την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα κάνουμε μόνο αυτό. Όχι, την επόμενη φορά θα είσαι εδώ. Θα παίξω και εγώ σε αυτό όμως λίγο. Ναι, αλλά θα βάλουμε και αγγλικά, δεν είναι δίκαιο. Σωστό, εγώ μέσα είμαι. Την επόμενη φορά ελπίζουμε να είσαι εδώ, να είμαστε εδώ χωρίς τις μάσκες. Yes. Να είμαστε εδώ και να ανακοινώνουμε live και όχι πράγματα εν δυνάμει και cover. Εντάξει, okay, όλα τέλεια, αλλά να ανακοινώνουμε live. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ που με είχατε στην παρέα σας εδώ. Κα, με ανέφερε και εμένα, με ανέφερε και εμένα. Μα τι τώρα, μετά από το προηγούμενο χτύπημα δεν έπρεπε. Τι να πω, αφού με κοιτάς με μισό μάτι, σε βλέπω από εκεί πέρα τώρα, κάτσε. Όχι, δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι τέτοιος. Μια τελευταία ερώτηση. Ποια είναι τα σχέδιά σου για το άμεσο μέλλον πέρα από το τραγούδι που θα κάνεις release που είπαμε, κάτι άλλο. Πόσα άλλα σχέδια μπορώ να έχω τώρα με αυτό το μέλλον, αλλά ελπίζω. Τι να πω. Το κομμάτι αρχικά, παιδιά, step by step. Είμαι πολύ γενικότερα του step by step και τώρα. Και θα δούμε. Γιατί νομίζω μας το απέδειξε και το 2020 ότι ό,τι σχέδια και να κάνεις δεν. Ισχύει. Πάντα κατακόρυφα ανάποδα. Ναι, οπότε προτιμώ να βλέπω το άμεσο μέλλον τώρα. Και αυτό. Το κομμάτι και πάμε να δούμε τώρα. Δεν ξέρω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, κλασικά γνωστή μας. Ώρα, αν δεν προλάβατε τη σημερινή εκπομπή στο YouTube θα ανέβει. Σε περίπτωση που μας πετύχατε έτσι στο τέλος. Μα τη Βιγκρίς αυτό είναι και το hashtag μας κιόλας. Μπορείτε να μπαίνετε και να κάνετε και σχόλια και τα βλέπουμε εμείς και τα διαβάζουμε όλα. Αυτά. Και επίσης, σας παροτρύνω να στείλετε πριν κλείσουμε καπάκια και πριν βρει η Αστερόπη. Να μας στείλετε με το hashtag και δικές σας ερωτήσεις θέλετε να ρωτάμε τους καλεσμένους. Ισχύει. Πράγματα τα οποία θα θέλετε να μάθετε. Σωστό. Λοιπόν, το έχουμε πει και. Το έχεις πει και στο παρελθόν και υπάρχει το reaction. A mid review. Οκ. Okay. He's going hard on English today, okay. Yes, Natasha, yes. Μου, thank you very much for being with us today. Lot more. See you again, nothing. Okay. Yes, no problem, lad. Bye, thank you. Μα να πήρε ένα στοιχείο. Ευχαριστούμε πολύ.